Άσπρης Βούλας. Σφύριγμα. Κόκκι παίρνει φόρα. Εκτελεί ένα 0. Ο Άρης μπαίνει στη θέση του οδηγού στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Άρης Καβάλα. 1-0 με σκόρερ τον αρχηγό του, τον Ισπανό, τον Σέρχιο Κόκκε. Και φυσικά Κώστα Καλματσιώτη πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ αντίθετα, από ό,τι μπορούμε να δούμε, σκυθροπός ο Μάκης Ψωμιάδης και ο Ντεμός. Ο Κούπερ είναι ήσυχος, φαίνεται να έχει συγκάσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα αρκεστεί σε αυτό το γκολ και σε αυτό το σκορ ο Άρης για να πάρει ένα προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης. Από την άλλη πλευρά ο Ντεμός είναι σίγουρα προβληματισμένος, γιατί ως τώρα είχε παρατάξει αμυντικά την ομάδα του, αλλά δέχτηκε γκολ με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ο Κάμπορα εκτός του χώρου δράσης του πασάρει στον Κάλβο και παίρνει θέση στην περιοχή της Καβάλας. Κάλβο ταλαιπωρεί και τον Σμολάρεκ. Το γέμισμά του, ο Μούρα που μακρύνει, Κόκκε σουτάρει, γκολ 2-1 ο Άρης. Με το δεύτερο γκολ του αρχηγού του, του Σέρχιο Κόκκε, που βγάζει την φανέλα και εκστασιασμένος πανηγυρίζει κλωτσώντας διαφημιστικές πινακίδες την ώρα που το πλήθος τον αποθεώνει. 2-1 για τον Άρη από τον Σέρχιο Κόκκε, και πάλι που έχει πάρει προσωπικά το θέμα σήμερα. 2 γκολ σήμερα βλέπετε. Ο Κόκκε που θα πάρει και κάρτα γιατί έβγαλε την φανέλα. Ο Κούπερ εδώ δίνει εντολές, το όρθιος και ο Ντεμός ετοιμάζει και κάποιον παίκτη από ό,τι είδα, συντονίζει κάποιον να βγάλει την φόρμα. Ξανά εδώ το γέμισμα, διώχνει ο Μούρη, παραστρώνει την δυναμικά στον Κόκκε. Με τη μία το σούτ ήταν, δεν μπορεί να αντιδράσει. 2-1 για τον Άρη. Α, η μπάλα έχει βγει στον Ντουγκλάου. Η μπάλα έχει βρει στον Ντουγκλάου και είναι μάλλον αυτό γκολ και όχι γκολ του Κόκκε. Αυτό το replay ήταν 100% ξεκάθαρο. Καβάλα. Αυτή. Καβίτο. Πάλι για τον αυτή. Ευκαιρία για τον Τζόνσον. Σούτι τάνζ. Καβίτο 3-1. 3-1 για τον Άρη στο 84. Ο Ισπανός ο Χαβίτο δίνει προβάδισμα 2 γκολ στον Άρη για το 3-1. Ο Άρης συνέχισε να απειλεί και μετά το δεύτερο γκολ του Κόκκε την Καβάλα. Ο Ιτάνς με ηρωικές προσπάθειες κρατούσε την Καβάλα ζωντανή, και αν δείτε τώρα πώς αντιδρά ο τερματοφύλακας της Καβάλας θα καταλάβετε, γιατί σας λέμε βάζει τις φωνές σε όποιον βρίσκει μπροστά του, γιατί φυσικά μόνος του δεν θα μπορούσε να κρατήσει τους επιθετικούς του Άρη. Και έτσι μοιραία, από τη στιγμή που η άμυνα της Καβάλας συλλαμβάνεται κοιμόμενη για ακόμη μια φορά, έρχεται το 3-1. Αποκρούει και πάλι ο Ιντάνς, που τι να κάνει ο άνθρωπος στο σούτ του Τζόνσον, αλλά εκεί έρχεται ο Χαβίτο ανενόχλητος, απλά σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα και δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στον Άρη με 3-1 για την ρεβάνς στις 25 Μαρτίου στο Ανθή Καραγιάννη στην Καβάλα. Και ο Πανηγυρίσεβιτς.